Κοιτάξτε, παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ειδικά στην προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει και τυπικά και άτυπα είμαστε σε προεκλογική περίοδο μία σκυταλοδρομία νομοθετική μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτιάχτηκαν νόμοι. Είναι η συνέχεια των μνημονίων. Πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, επί ΣΥΡΙΖΑ τρίτο μνημόνιο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία μετά και έφτιαξε τον πτωχευτικό νόμο. Ήθελα να μου απαντήσει κάποιος που δεν πρόκειται να μου απαντήσει και δεν το θέλω να μου απαντήσει, διότι η πραγματικότητα τους διαψεύδει ό,τι και να απαντήσουν προεκλογικά. Αν σώθηκαν οι τράπεζες από τα χρέη που είχαν φορθεί από τα κόκκινα δάνεια. Σώθηκαν οι τράπεζες. Ποιος τις έσωσε τις τράπεζες, ο Θεός, η Λαγκάρντ, ο κόσμος τις έσωσε τις τράπεζες. Το πλήρωσε με το αίμα του. Οι τράπεζες σώθηκαν, απαλλάχθηκαν από τα δάνεια που είχαν στην πλάτη τους τα μη εξυπηρετούμενα των ανθρώπων και τώρα αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν τα σπίτια τους. Αν το χάναν τώρα ή πριν από 3 μήνες ή από 5 μήνες, σημασία έχει τα χάνουν και θα εξακολουθήσουν να τα χάνουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πώς βρίσκεται κάποιος σε αδυναμία να πληρώσει ένα σπίτι. Έχουμε σκεφτεί η πρώτη κατοικία στην Ελλάδα, τι είναι, κανένα λαϊκό αγαθό είναι. Είναι φορτωμένη χρέη, είναι φορτωμένη δάνεια. Είναι φορτωμένα λεφτά για να το πάρεις, λεφτά για να το μεταβιβάσεις, λεφτά για να το πας παραπέρα, λεφτά για να το συντηρήσεις. Ένα σπίτι κάποιο... είναι κακάρα στην Ελλάδα. Κύριε Κατσέλη, κύριε Κατσέλη, γιατί έχω την εντύπωση ότι ίσως χάσει τη γη εικόνα, δεν ξέρω. Δυστυχώς μας κόλλησε η εικόνα. Σας ακούμε μέσω του τηλεφώνου, κύριε Κανέλη. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε. Δεν είναι θέμα εικόνας, να ολοκληρώσω κάτι. Ένας οποιοσδήποτε δανειολήπτης αυτή τη στιγμή, με την άνοδο των επιτοκίων, εκεί που μπορούσε να πληρώσει, σε λίγο δεν θα μπορεί να πληρώσει. Δυστυχώς, έχει αυξηθεί ακόμα και ο τρόπος. Δυστυχώς έχετε δίκιο στο τεράστιο... και οι επόμενοι που έρχονται. Στο τεράστιο επιπλέον κόστος, και το έχουμε δείξει και με παραδείγματα που έχουν με την αύξηση των επιτοκίων, πολύ σωστά το επισημαίνετε, και οι δανειολήπτες οι καινούργοι. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί προφανώς τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο έχουν τον κίνδυνο να ανέβουν και η δόση. Και κλείνω με αυτό. Κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει φιλολαϊκή πολιτική στέγη. Ούτε κατά διάνοια. Δεν την είχε ποτέ. Η μένη με την ατομική του ευθύνη και η άλλη με την αντίληψη. Με το είπατε τώρα πριν από λίγο. Να αντιμετωπίσουμε την Τρόικα και το σχοινί στο λαιμό. Μα έτσι γίνανε τα πράγματα. Πότε το κάνουμε δηλαδή. Και τώρα που είμαστε εκτός των μνημονίων, χάνουμε τα σπίτια μας. Κυρία Κανέλη, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι από τα μνημονία και δεν έχει καμία σχέση το σπίτι που χάθηκε, που χρεώθηκε, που πειβαρύνθηκε. Τωρινό είναι. Γυρίστε πριν από 30 και 40 χρόνια. Κάτω από αυτά που την υπέρχουν καπιταλιστικό μας παράδεισο, να δείτε πώς ήταν τα σπίτια. Ένα λεπτάκι να σας ρωτήσει κάτι ο Κωστής για να συνεχίσουμε σε άλλα. Ελάτε. Και να δίνει δανειστής, πληρώνεις ένα κάρο τόκους και όταν έχεις καταθέσεις, δεν παίρνεις φράγκο. Και όταν πρόκειται να μετακινηθεί ο λογαριασμός ενός ανθρώπου από τη μία τράπεζα στην άλλη, πληρώνει και εισιτήριο για ένα κουμπί. Στα σοβαρά. Ελάτε. Ένα ερώτημα. Μας ακούτε, κυρία Κανέλη, ένα ερώτημα από τον Κωστή τον Πλάτζο. Για ένα δάνειο δεν πρέπει να πληρώνεται. Εάν χρειαστεί να γίνει κατάσχεση, δεν πρέπει να γίνεται. Και αν πρέπει να προστατεύεται κάποιος, πρέπει να προστατεύεται ο ευάλωτος, η λαϊκή κατοικία. Ποια είναι η λαϊκή κατοικία. Πόσο, τι αξία. Εννοείς να ξεχωρίσει από τον Παταχτσί. Πρέπει να ξεχωρίζει ή δεν πρέπει να ξεχωρίζει. Δεν πρέπει να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί γενικώς. Εσείς ξεκινάτε από κάτι πολύ απλό. Πρέπει ο κόσμος να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του. Προφανώς. Και προφανώς θα πρέπει να βοηθήσει. Για να την έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του, δεν κάνει μαγικά. Μαγικά. Όταν είναι σε συνθήκες ανεργίας, όταν έχει κληρονομήσει ένα μικρό σπιτάκι και πρέπει να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του επειδή το κληρονόμησε για να το διατηρήσει, εσείς ξεκινάτε από το γεγονός ότι μόνος του κάποιος παλεύει σε συνθήκες απόλυτης εργασιακής ανασφάλειας και δουλείας να αποκτήσει ένα σπίτι. Και όταν δυσκολευτεί, τον κάνετε στατιστικό νούμερο. Μόλις δυσκολευτεί, του παίρνετε το σπίτι, τον αφήνετε στον δρόμο και θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος στον δρόμο θα βρει δουλειά για να ξεπληρώσει το χρέος. Άρα να κουρευτούν, να χαριστούν τα δάνεια, αυτό είναι η πρόταση. Ακούστε με, οι τράπεζες γιατί κερδίζουνε, τι πουλάνε οι τράπεζες και κερδίζουνε, σημαίνω, ή πουλάνε σπίτια σαν της Τουρκίας. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που έλεγες προηγουμένως, Κωστή, ότι δεν δέχονται για να μπουν στον εξοδικαστικό να ελεγχθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Φαντάζομαι ότι έχει τη δυνατότητα το κράτος να τους δει και να τους εξαιρέσει. Θέλω να προλάβουμε. Αν είσαι ο κατώ συνάδελφος,
Θα συμφωνήσω εγώ συνάδελφος ότι τα πολλά τα χρέη για την αξία της γης στην Ελλάδα δεν θα έχει ο Κοσμάκης με την πρώτη κατοικία. Δεν θα έχει ο λαός. Τα μεγάλα τα χρέη και τα μεγάλα τα χρωστούμενα είναι πάνε από 3, 4, 5 και 10. Πάνε αν τα παίρνατε από αυτούς, θα περισσεύανε για να χτίσει όλα αυτά τα σπίτια. Πάμε λίγο να. Κυρία Κανέλη, ευτυχώς σας ξαναβλέπουμε. Έφτιαξε και σύνδεση. Ελάτε. Κλείνουμε σας, μετά. Σας ευχαριστώ εγώ. Θα κλείσω πιάνοντας από αυτά που, και αυτά που άκουσα. Λοιπόν, εντάξει. Άμα είναι να μπούμε στη διαδικασία να εκμεταλλευτούμε εκλογικά, επικοινωνιακά και με δηλώσεις το δράμα στην Τουρκία και στη Συρία, θα πρέπει να πάθουμε καθολική αμνησία. Και εγώ τη σκυτάλη θα τη ρίξω στο πάτωμα. Δεν θα την αλλάζουν μεταξύ τους παίρνοντας μας όλους για κορόιδα. Θα τη ρίξουμε στο πάτωμα εμείς στο κουκουέ. Και θα τη ρίξουν οι νέοι. Όπως ρίξανε από την πρώτη θέση τη ΔΑΠ στα πανεπιστήμια, χθες ξεκίνησε το συνέδριο της ΚΝΕ, μετά από 36 χρόνια. Μετά από 36 χρόνια. Γκρεμίσανε το μονοπόλιο της ΔΑΠ στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα θα συμβεί και σε αυτά που συζητάμε τώρα. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν μπορείτε να το λέτε αυτό όταν στη Συρία έχουμε συμμετάσχει μαζί με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να εισβάλλει η Τουρκία στη Συρία. Τι μου λέτε τώρα, να παράγει πρόσφυγες. Είμαστε στην πολιτική που παράγει πρόσφυγες, που παράγει δυστυχία. Και τώρα θα καθίσουμε να σχολιάσουμε τις δηλώσεις του ενός και τα λουνού, αφού η πολιτική τους είναι άθλια απέναντι στο συριακό λαό και πρέπει να παρακάμψει στο εμπάργκο. Εμείς μαζεύουμε αίμα και δεν μπορούμε να το στείλουμε. Μαζεύουμε αίμα στο κουκουέ και δεν μπορούμε να το στείλουμε. Στη Συρία, λέτε. Ισχύουν κανόνες του εμπάργκο, όπως ίσχυσαν και στο Ιράκ και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πάει αυτό. Για τις εκλογές που λέτε. Στις εκλογές, ο ελληνικός λαός έχει συσσωρεύσει πρώτα απ' όλα πολύ πείρα. Έχει δει και μεγάλες κουβέντες, τεράστιες κουβέντες, του τύπου κάνω δημοψήφισμα. Για πρώτη φορά. Μεταπολίτευση και μετά κάνω δημοψήφισμα. Το κάνεις το δημοψήφισμα, πας και ψηφίζεις, σου του πάρουν το αποτέλεσμα και μετά πρέπει να προχωρήσεις. Αυτή η σκυτάλη αλλάζει μεταξύ τους. Έτσι και στους πληστηριασμούς. Σώζω τις τράπεζες, σώζω το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Έχω συνταγματικά κατοχυρωμένο το αφορολόγητο των εφοπλιστών. Είναι οι μόνοι οι οποίοι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εθελοντικά προσφέρουν στη φορολογία. Μαζεύω χορηγίες αριστερά και δεξιά. Ψήφος με χορηγία δεν υπάρχει. Και μην παρουσιάζουν την πολιτική ως χορηγία θερμά για την ψήφο τους. Λοιπόν, το κουκουέ θα βγει ισχυρό και με μια νεολαία πρωτοπόρα, γιατί ακριβώς έχει αρχίσει ο κόσμος και πιστεύετε αυτούς που δεν παίζουν με τη σκυτάλη την τύχη του λαού για πλάκα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Κανέλη. Καλή συνέχεια.